κατευθείαν στην ουσία του ζητήματος. Οι φορολογούμενοι στις τοπικές τους κοινωνίες, οι δημότες δηλαδή, εξακολουθούν να πληρώνουν τις οφειλές τους προς τις δημοτικές αρχές. Συνεπώς, ένα λογικό ερώτημα είναι τι πήγε στραβά και δημιουργείται τώρα αυτή η τρύπα στα δημοτικά συμβούλια και στους Δήμους. Κύριε Τσουρλή, κοιτάξτε, πρώτα δεν απειλούμε την κυβέρνηση. Και δεν είναι θέμα απειλής προς την κυβέρνηση. Την προειδοποιείτε καλύτερα. Είναι μια υπενθύμηση ότι έχει υγειονομικές ευθύνες. Τα 6,5 εκατομμύρια είναι μόνο το ποσό το οποίο έχει σχέση με τη χορηγία έναντι του επαγγελματικού φόρου, το οποίο καταργήσαμε κατόπιν συμφωνίδα με την κυβέρνηση και τη Βουλή, και δόθηκε χορηγία. Το ποσό το οποίο επικόπηκε από τους Δήμους είναι ένα ποσό το οποίο είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι περισσότεροι Δήμοι ζουν από χορηγίες, διότι δεν τους επιτρέπονται φορολογίες, και κάποιοι Δήμοι έχουν φτάσει σε μια πραγματικά απογνωστική κατάσταση. Ερωτώ κύριε Γαλανέ, να σας πω γιατί επικρατεί και εξής αντίληψη. Μήπως δηλαδή σε μια περίοδο λιτότητας ζητάμε από την κυβέρνηση το απίστευτο ή το ακατόρθωτο. Εκεί που τις ζητάμε την ίδια ώρα να μαζέψει λίγο. Έχουμε πλήρη επίγνωση της τραγικής οικονομικής κατάστασης. Άρα γνωρίζετε την τραγικότητα του συστήματος. Βεβαίως γνωρίζουμε και την γενικότερη κατάσταση, και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε απλώς ζητούμε από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει τις ευθύνες της. Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση, παρόλο που υπάρχει πολύ έντονη διαμαρτυρία, διότι είμαι θα μέρος του κράτους, η Δήμη. Είμαι θα μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μήπως όμως δηλαδή συμμετέχουμε σε αυτήν την κατάσταση, αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα βοηθήσει την οικονομία εάν αρχίσουν να κλείουν οι Δήμοι ένας μετά από τον άλλο. Μήπως όμως αυτές οι τοπικές, αν θέλετε, διοικήσεις των κοινωνιών, αντί να είναι ευέλικτες, μικρόσχημες, να μπορούν να μην αντιγράφουν πάντως. Τις αφήσαμε να είναι ευέλικτες. Τα δημόσια οικονομικά και το κακό του πρόσωπο. Κύριε Τσουρούλη, δημιουργήθησαν καθηγόν εγκαιομείωση τη γενικότερη δημόσια υπηρεσία. Βλέπετε. Είναι τα γενικότερα προβλήματα. Αλλά δεν πρέπει να γίνουν κατά κάποιον τρόπο το εξηλαστήριο θύμα οι Δήμοι αυτή τη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι όλα θα πάνε στην Τρόικα. Όλα θα πάνε εκεί και βλέπω πολύ καλά την κατάσταση. Πιστεύω ότι έχω αρκετές οικονομικές γνώσεις να γνωρίζω το τι γίνεται. Από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι λογικό να αφήσουμε τα πράγματα να εκτροχιαστούν όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτόν τον λόγο διεκδικούμε από την κυβέρνηση, διότι εκτός από τα ποσά τα οποία απέκοψε η κυβέρνηση, ήρθε η Βουλή αργότερα και απέκοψε ανάλογα ποσά. Και έχουμε φτάσει σε αυτήν την δραματική κατάσταση. Να μου πείτε, πρέπει να ληφθούν μέτρα λιτότητας, σίγουρα. Να μου πείτε ότι υπάρχουν υπεράριθμοι, ναι, μπορεί να υπάρχουν, όπως υπάρχουν και στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα. Να μου πείτε ότι πρέπει να γίνουν κάποια σχέδια. Αυτές τις καυτές πατάτες δεν πρέπει κάποιος να τις αγγίξει και δει ο Δήμαρχος σε κάθε τοπική κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι πέραν των Δημαρχών πρέπει να ζούμε μαζί με την κυβέρνηση, σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε εισηγηθεί μέσα στις διάφορες άλλες εισηγήσεις στην κυβέρνηση να γίνει μια μεικτή επιτροπή από κυβερνητικής πλευράς και Δήμων και να επεξεργαστούμε μαζί διαχείριση του προβλήματος, το οποίο πρόβλημα δεν είναι μόνο η χορηγία ή ποια χορηγία θα δοθεί για να επιβιώσουν οι Δήμοι, αλλά γενικότερα πώς γίνεται μια μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η οποία μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει και σμίξιμο Δήμων. Μπορεί να περιλαμβάνει συμπλεγματοποίηση, μπορεί να περιλαμβάνει πάρα πολλά θεσμικά πράγματα, τα οποία πρέπει να δούμε και με την κυβέρνηση και με τους συνδικαλιστικές οργανώσεις. Άρα είστε ανοιχτοί σε ένα ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο πάντως. Έχουμε υποβάλει κατάλογο εισηγήσεων για αυτήν την μεταρρύθμιση. Για τον οποίο δεν πήρατε απάντηση. Καμία απάντηση. Μας συζητήθηκε, δεν πήραμε απάντηση. Εμείς εκείνο το οποίο ζητούμε δεν είναι το θέμα των λεφτών, των κονδυλίων, των απαραίτητων κονδυλίων μόνο. Ζητούμε από την κυβέρνηση και τα κόμματα να αναλάβουν τη διαχείριση. Υπάρχει εδώ ένα θέμα γενικότερη διαχείριση και τη οικονομία αλλά και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς ζητούμε αυτόν τον διάλογο με την κυβέρνηση για να μην τα αφήνουμε να περνούν. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Πάντως δεν είναι μόνο οι Δήμοι που αντιμετωπίζουν.